Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Τι έγινε, κουμπαράκι, έλεγε. Τα τεχνικά προβλήματα. Τα αυτοκίνητα, κίνηση. Ας είμαι, πέρα χρειάζεται. Εγώ. Εδώ το χαλάνε τα φανάρια στους δρόμους. Λοιπόν, Μαγκές μου, τι γίνεται. Τι να γίνει, Τάκη. Άσε το, τι γίνεται. Χαμός γίνεται με τα διαρκείας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Έχει βγάλει και ανακοίνωση 7. Για πες. Δεν σας διαβάσω όλοι. Διάβασε τις πρώτες δύο γραμμές. Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στο πέταλο των οργανωμένων έχει ξεπεράσει τις 3.000, εξέδωσε η θύρα 7 με τίτλο «Στηρίζουμε τον Ολυμπιακό, διαρκείας παντού». Στην ενημέρωση που αναρτήθηκε στα social media γίνεται αναφορά και στα εισιτήρια διαρκείας του μπάσκετ. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι με 270 ευρώ ο κόσμος του θρύλου εξασφαλίζει την παρουσία του στους εντός έδρας αγώνες όλων των τμήματων σε Καραϊσκάκη, Σεφ, Ρέντι, Παπαστράτιο και Γλυφάντα, χάρη στην κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη. Αναλυτικά η ανακοίνωση ενημερώνει με τα μέλη μας ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να κλείσει θέση σε Καραϊσκάκη και Σεφ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία του σε Ρέντι, Παπαστράτιο και Γλυφάντα όπου αγωνίζονται τα τμήματα του Ερασιτέχνη, μόλις με 270 ευρώ, 100 ευρώ του ποδοσφαίρου, 120 ευρώ του μπάσκετ και 50 ευρώ η κάρτα μέλους. Δηλαδή με 270 είσαι παντού. Συγγνώμη. Στηρίζουμε το μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας σε όλα τα αθλήματα. Για το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για παλαιούς και νέους κατόχους, τα οποία κοστίζουν 100 ευρώ. Μιλάμε για τα συνδεσμιακά, έτσι. Οι πωλήσεις μέχρι στιγμής έχουν ήδη ξεπεράσει τον αριθμό των 3.000, όχι τα συνδεσμιακά, τις 7, τα εισιτήρια της 7 του πετρελού. Από το σύνολο των 6.108 που αντιστοιχούν στις θύρες 3 έως 7. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, το πέταλο της θύρας 7 θα είναι μόνο διαρκείας, επομένως δεν τίθεται σε κυκλοφορία εισιτήρια για τον πέταλό μας. Και όπως, να βάλουμε μια ανατελεία εδώ, Τάκη. Ναι. Φέτος δεν έχει, πολύ πέρυσι δεν προλάβανε, λέγανε έλα μωρέ, εγώ δεν θα βρω και τέτοια και μοιραία μήνα να παίξω. Φέτος δεν έχει καμιά δικαιολογία, ξέρεις, όποιος καεί στο χειλό, φυσικά και το γιαούρτι. Τρόποι αγοράς. Είναι και στο κήπεδο Καραϊσκάκη Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 6. Online από το επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο είναι www.olympiakos.org και τηλεφωνικά στο 210-480-0920. Λοιπόν... 13.000 έχουμε φτάσει. Ναι. Υπάρχουν τρόποι, μπορείτε να μπείτε και την ανακοίνωση να διαβάσετε, τα λέει αναλυτικά. Και υπάρχουν και οι τρόποι πληρωμής. Του μπάσκετ, Άκη. Του μπάσκετ, πες τα εσύ. Την παράσταση, πες τα εσύ. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ναι. 8 του μήνα λίγη προθεσμία για τους παλιούς κατόχους, έτσι. Ναι, την Παρασκευή, ε. Ναι. Και στις 13 την Τετάρτη. Μέχρι τις 13. Στις 13. Την άλλη Τετάρτη, ναι, στις 13 του μήνα, ναι, αρχίζει η διάθεση για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. 8 Παρασκευή, 8 του μήνα Παρασκευή, μεθαύριο, λίγη για τους παλιούς κατόχους. Ναι. Με τη διαφορά, όποιος έχει, ναι, διαρκείας στο ποδόσφαιρο δεν πληρώνει την κάρτα μέλους στο μπάσκετ ή όποιος έχει διαρκεία στο μπάσκετ δεν πληρώνει την κάρτα μέλους στο ποδόσφαιρο. Ναι. Να το ξέρει αυτός ο κόσμος. Αφαιρείται. Δεν πληρώνει δύο φορές. Και βλέπει και όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού στον πόλο. Τάκη τώρα... Γυναικών αντρών, ναι, και γυναικείο βολέι, έτσι, το αντρικό όχι. Το αντρικό όχι είναι τα... Και, ναι, γυναικείο. Μα όλα τα εκτός από το γυναικείο. Ναι, όλα τα και γυναικείο μπάσκετ. Το γυναικείο. Ναι, αν είσαι ο τάπ το γυναικείο. Αλλά όχι, είναι ένας τέχνης και το γυναικείο μπάσκετ. Εντάξει, εντάξει. Έχεις πολλά, και αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Όταν έχεις... Πού να... Άκου, τα καταλαβαίνεις τώρα. Που... Άκου να μην έχουν πάθει τώρα. Σε τι ευλογημένη ομάδα βρίσκεται ο κόσμος στο Ολυμπιακό εδώ τα 6,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα που είναι. Άκου να δεις τι έχουν πάθει τώρα αυτοί. Έχουν πάθει πλάκα με λίγα λόγια. Αυτό το πράγμα που γίνεται με τον κόσμο του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει και ανακοινωθεί ουσιαστικά να έχουν ανακοινωθεί δύο μεταγραφές, μία. Το πιο σοβαρό δεν είναι αυτό. Το πιο σοβαρό είναι ότι δεν ξέρει
αυτός από τους 13.000 που έχει πάρει διαδικασία. Αν θα γίνει, ναι. Αν θα παίξει Ευρώπη. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Αν θα παίξει Ευρώπη. UEFA, Champions League. Ναι. Και έχουν πάει αυτά τα 13.000 άτομα. Ναι. Και έχουν πάρει. Μόνο για το σήμα. Μόνο. Για το σήμα και την ερυθρόλευκη. Ωραία. Πάμε με, ωραία. Άσχετα ότι θα προκριθούμε, έτσι. Ναι, άλλο αυτό, ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχουν πάει οι άνθρωποι και έχουν πάρει τα 13. Ναι, ρε παιδί μου, είναι και άλλοι που λέει κάτσε να δούμε. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, διάβαζα εγώ σε ένα άρθρο, σε ναι. μια. Αντικειμενική που έγραψε αντικειμενικά. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Μπορεί να γράφει και άλλες φορές. Τέλος πάντων και έγραφε. Έλεγε ρε παιδί μου ότι ο Μελισσανίδης. Ναι. Έλεγε ότι εμείς θα επενδύσουμε στην ΑΕΚ όταν πάρουμε την ΕΠΟ. Έτσι. Δεν και... άλλο τι θέλουν να κάνουν. Ναι, και ναι, πάνε, πάνε και δικαιολογίες και αυτά. Ναι, ότι δεν μας θέλει ο ένας, μας θέλει ο άλλος. Λες και είναι του Ολυμπιακού η ΕΠΟ. Λες και είναι του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων. Ο Μαρινάκης επενδύει η Μελισσανίδη. Κάθε χρόνο από 15-20 εκατομμύρια βάζει. Άκου να σου πω. Μη με φτιάχνεις. Εγώ να σε φτιάχνω αφού τα γεγονότα. Τα γεγονότα, όχι. Και λέει τώρα, άμα πάρουμε την ΕΠΟ, θα επενδύσουμε. Καπάκι, διαβάζουμε ότι όπου δικιά μας η ΕΠΟ και να οι συναισθιάσεις και να τα φαγητά και να οι εκδηλώσεις και να τα happening και στο Μακεδονία Παλάς, δικιά μας η ΕΠΟ. Ωραία. Μια που την έχεις την ΕΠΟ, δεν αρχίζεις να επενδύεις κιόλας. Να έχουμε και εμείς ανταγωνισμό, να ικανοποιήσεις και τους οπαδούς σου. Που, γιατί που δεν έχουν πάρει διαρκεία. Ναι, άλλο αυτό. Έχει ναι. πει η ΑΕΚ. Ένα λεπτό ρετακί. Ναι. Γιατί τώρα σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του ελόγου. Πάντα με τα λεγόμενα του ελόγου. Ναι. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Όπως έγραψε σωστά ο δημοσιογράφος. Δηλαδή ή δεν έχεις πάρει την ΕΠΟ και λες παραμύθια ότι έχουμε πάρει την ΕΠΟ ή δεν θέλεις να επενδύσεις. Και λες περιμένω το να πάρω δεύτερο, την ΕΠΟ. Δεν γίνεται. Το δεύτερο, δηλαδή, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Το δεύτερο. Α, από τη στιγμή που έχεις την ΕΠΟ, τι περιμένεις. Δηλαδή να πάει Οκτώβριος, να γίνει εκλογές, να έχει περάσει η μεταγραφική περίοδος, να πει στους αεξίδες στα πρόβατα, περιμένετε ένα άλλο ένα χρόνο. Εδώ ο ίδιος. Οι ίδιοι δεν λέτε ότι έχετε πάρει την ΕΠΟ. Με γεια σας, με χαρά σας. Ναι, ρε παιδί μου, τι λένε. Εμείς δεν κλείνουμε τα γεγονότα. Άλλο το γεγονός. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει καμία ΕΠΟ. Γεγονός έχει ομαδάρα, έχει λαό του που πηγαίνει στο γήπεδο και εμείς το Καραϊσκάκι, έχει το Μαρινάκι. Ναι. Αυτό έχει. Άλλο λέμε εδώ, λέμε τα λεγόμενα. Με ένα εκατομμύριο. Συγγνώμη, με ένα εκατομμύριο. Τι να πάω να πάρει πρωτάθλημα, είμαι δύο, είμαι τρία. Έτσι δεν είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Ποια ΕΠΟ, πάρ την ΕΠΟ και. Άλλο να κάνει την άλλο αυτό το κεφάλαιο. Εμά δεν ενδιαφέρει. Ούτε ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε. Λοιπόν. Ο Μαδάρα είχε. Και αν θέλετε να δείτε για την ΕΠΟ, δείτε ποιοι προπονητές απαρτίζουν τις όλες τις εθνικές ομάδες. Ποιοι κάνουν κουμάντο. Ναι. Ποιοι έχουν διώξει το Ρανιέρι. Ποιοι παίρνουν προπονητές. Ποιοι αλλάζουν προπονητές. Αυτή, κοιτάξτε και θα δείτε ποια είναι η κατακόκκινη ΕΠΟ. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που μας λέει η πραγματική εγκληματική οργάνωση της λάσπης. Και όχι μόνο. Έτσι, γιατί έχει πολλά παρακλάδια. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Και η αλήθεια είναι μία. Είναι συγκεκριμένη. Την αλήθεια την οποία την έχει καταλάβει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και δεν μασάει. Δηλαδή, ίσα-ίσα χαλιδώνεται, συσπηρώνεται περισσότερο. Και πώς πήρε, δηλαδή θα σας προξενεί εντύπωση, όχι. Ότι όλο αυτό το επικοινωνιακό έχει πάει στράφη και σας έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Όλα αυτά, ναι, που κάνετε τα SDNA, τα OSKY, ο Θωμαίδης, ασβεστάδες, αμπλακιώτιδες, πρασινοφρουροί. Και δεν μιλάμε για τα οπαδικά. Δεν πρόκειται να πούμε ούτε για οπαδικές εφημερίδες, ούτε τίποτα. Άσχετα που γράφουν πολλοί από αυτούς που κάνουν τους αντικειμενικούς, γράφουν και σε οπαδικές. Οι οπαδικές είναι οπαδικές. Έτσι, ξέρεις, θα διαβάσεις. Οι άλλοι, οι αντικειμενικοί που έχουν στήσει αυτή τη φάμπρικα της λάσπης για να απομυζούν το σαβίδι και να είναι εις βάρος των άλλων δημοσιογράφων. Έτσι, και να υπάρχει. Και να δρούν ανεξέλεκτα και όχι μόνο εις βάρος των άλλων δημοσιογράφων και εις βάρος των ομάδων που δήθεν υπηρετούν. Δεν υπηρετείτε τίποτα. Υπηρετείτε την τσέπη σας. Έχετε σκοπό να έχετε πρόβατα τους οπαδούς των άλλων ομάδων λέγοντάς τους για την κακή ΕΠΟ Τάκη, ναι. για τον κακό Ολυμπιακό. Περιμένετε
Σίγουρα δηλαδή βλέπετε ότι έπιανε τόπο. Πού έπιανε τόπο? Σε κάνα καφενείο που δεν πατάει ο άλλος στο γήπεδο. Οι Ολυμπιακοί, οι ενεργοί, ξέρουν τι γίνεται. Ξέρουν τι γίνεται και το δείχνουν έμπρακτα. Ούτε του κόλλου, ούτε θα και θα. Και όταν έρθουμε και ερχόμαστε και τέτοια. Ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν τι πόλεμο υφίσταται η ομάδα. Έτσι. Και ξέρουν και πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Τώρα εσείς, αν ικανοποιείστε να παίρνετε τα λεφτά του επενδυτή του Βόλου, της ΣΤΕΠΑΣ, έτσι, να του παίρνετε τα λεφτά και να σας γράφουνε, να γράφουνε τίποτα Ολυμπιακή μούφα από κάτω στα σχόλια, μια χαρά το πάτε. Όπως καταλαβαίνετε και σε αυτό που κάνατε από τη στιγμή που έχετε απέναντί σας τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του, και αυτός ο Λιάκος που πήγατε να μας κάψετε, πέσατε πάλι ήδη μέσα και έτσι θα γίνετε, θα συνεχίζετε να πέφτετε μέσα όσο δεν αποφασίζετε να επενδύσετε εκεί που πραγματικά επιτάσσει το αντικείμενο που ασχολείστε, στο ποδόσφαιρο. Άλλο η λασπολογία και τα μανταλάκια και άλλο το ποδόσφαιρο. Το καταλαβαίνει όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού και πάει και τρέχει και παίρνει διαρκείας, έτσι το καταλαβαίνουν επίσης και οι οπαδοί και οι δικοί σας. Πού τους λέτε, έχεις ακούσει καμιά ανακοίνωση για τα διαρκείας? Ναι. Από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό? Όχι, λέμε, τι να πει ότι γίνεται ουρές, να δούμε φιλοφόρο, πού, τι. 25 διαρκείας η ΑΕΚ. Έλα. 17 ο Παναθηναϊκός. Τι κάνανε, ουρές ή το τρενάκι? Αυτό δεν είναι ουρά. Αυτό είναι το τρενάκι, άμα μου λες 25 άτομα, δεν είναι ουρά. Έχετε γίνει ρεζίλη, καταρχήν, Άκη. Να σας πω για το Μελισανίδη κάτι. Σας κοροϊδεύει τότε που ήσασταν στην Τρίτη Εθνική, τότε που δάγκωσε το κράτος 380 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει αυτή η απατεωνιά. Σας πήγε στη Γάμα. Σας είπε να σας φτιάξει γήπεδο όταν θα ανέβετε. Πού είναι το γήπεδο? Πού είναι το γήπεδο? Εσύ μου λες για τα διαρκεία. Για να είμαστε ακριβείς, το κράτος το κοιτάξει όλοι. Και έχουν όποιος πήγαινε. Για να είμαστε ακριβείς, μην χρεώνουμε. Εμείς έχουμε Μαρινάκη στο ποδόσφαιρο, Αγγελόπουλο στο μπάσκετ, Κουντούρη στον ερασιτέχνη. Εσείς πέστε τους πρόεδρους σας. Πέστε τους. Τα διαρκεία θα μας. Όχι, ναι, τα διαρκεία. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και το λαό του Ολυμπιακού που ακολουθάει την ομάδα μας. Εδώ έχουν πρόεδρους που λένε δεν είναι πρόεδροι, είναι οπαδοί. Έχετε ξαναδεί 1000 άτομα σε Ουγγαρία σε αγώνα πόλο? Ούτε εθνικές ομάδες δεν κουβαλάνε τόσο κόσμο. Και φέτος θα τα δείτε πιο καλά όλα τα αθλήματα. Τέλος πάντων. Και το βόλεϊ και το πόλο και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Θα τα δείτε. Και το μπάσκετ γυναικών ακόμα που ξέχασα. Λοιπόν, δεν ανακοινώνεται κανένα διαρκέας. Ούτε τις τιμές, τις τιμές. Κάτι λέει το Sky, μία εκεί παίρνεις δύο, παίρνεις τρία, δίνεις ένα δώρο. Δεν κοιτάω ποτέ αυτό. Ούτε το Copa America, δεν επίτηδες. Το γήπεδο φτιάξανε εκεί στον Παναθηναϊκό, έμαθες τίποτα? Άκυρο. Δεν βγαίνει ούτε καρέκλες. Δεν βγαίνει άδεια. Ούτε καρέκλες. Πάνε τα λεφτά των ομογενών της Αμερικής. Ενώ ο Μαρινάκης κάθε χρόνο το Καλαϊσκάκι επενδύει. Θέλει κάποιο. Πετάκι μου άλλο. Κάτι λεφτά και στο Ρέντι, κάτι. Εξοπλίζει το Ρέντι. Κάτσε ρε, εκεί. Κάτι 2 εκατομμύρια το χρόνο το Καλαϊσκάκι και Ρέντι. Λοιπόν, για να φτάσουν τον Ολυμπιακό, να φτάσετε, ακούστε να δείτε. Χωρίς να κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός, τίποτα να μην κάνει. Να μείνει έτσι όπως είναι. Για να το φτάσετε, πρέπει να κάνετε κάποιες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, να πάρετε κάποια παίκτες προκοπής, να τραβηχτούν και οι οπαδοί σας. Να, και οι φιλαθλοί σας να αφήνουν να σας δουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τακτική δεν πουλάει. Δεν πουλάει πουθενά. Το οι μόνοι που κονομάνε είναι καμιά 15αριά, 20 το πολύ, που έχουν στήσει αυτό το μαγαζάκι και δαγκώνουν όποιον να βρούνε. Εύκαιρο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Σαββίδης. Έτσι. Είναι αυτή είναι, για αυτό είναι το. Διώξανε κάποιον που λέει. Ναι, μόνο, εντάξει τώρα. Αυτό είναι το όφελος. Εμείς λέμε δεν μας ενδιαφέρει τα οικογενειακά. Το άσχημο για εσάς, να σας το πω εγώ από τώρα για να μην έχετε, να μην περιμένετε. Σας το πω, πας και κάνετε κάτι και σώσετε την βαρκούλα που έχετε για ομάδα. Λοιπόν, γιατί ούτε καράβι δεν είναι. Γεια σου, Βαγγέλη. Δεν βλέπω να προκρίνεστε στα προκριματικά. Κάτσε ρε με τα πεσίγουρα. Ναι, δεν βλέπω. Ακοιμάδε να πέρασε. Μα εσύ το λες. Πάνε κανένα βαθμό. Και εσύ τι είναι, βαθμό. Μήπως ταιριάζει. Πώς. Άντε πέσουνε. Έχετε, μας έχετε πρίξει τα φρύδια με εκείνον τον Μπακασέτα. Ποιος σας είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί? Έτσι είχαμε ρωτήσει ένα παίκτη και νομίζατε ότι σκάγαν. Αυτός που σας πόνεσε πολύ είναι εκείνος ο Κύπριος που ήρθε στον Ολυμπιακό.
Και το έχουμε δώσει στον Ανικό. Πώς το λένε, ο Δημήτρη, πώς το λένε. Εκεί που θέλετε να χτιστείτε, ναι, ναι, και μια καλά παιδί είναι το παλικάρι και ο Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, τον Δημήτρη και σπάγια σαν τρελό. Ένα λεπτό, μου τα έχει πει εμένα ο Δημήτρης ο Κέλβερος που γράφει στο Παγαλίνι. Που είναι. Ναι. Το κομμάτι. Έχουμε και φωτογραφίες. Ναι. Το παιδί είναι οικογένεια Ολυμπιακών, Ολυμπιακός. Και ήθελε σαν τρελό να έρθει στον Ολυμπιακό. Και μακάρι να παίξει καλά εκεί πέρα να το να απορροφήσουμε. Από εκεί και πέρα, για να σωματωθεί στην ομάδα μετά από το δανεισμό του. Από εκεί και πέρα, έχει διαφορά τα εκεί. Εμείς πήραμε ένα παίχτη και τον δώσαμε στην Σταντάρα, ας πούμε, ναι, για να ψηθεί. Mm. Και οι άλλοι θέλανε να στήσουν πάνω του. Ναι. Την ΑΕΚ, ο Κισπάκια, ναι, 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 θέλει να στήσει, λέει αυτό να θα μου πάρει. Ναι, ναι, ναι. Σίγκα μου τον έπαιρνε. Ναι, ναι. Όπως του είπε, πάρε μου και το Λόρια. Λέει τι είναι ο Λόρια, με λεφτά λέει τον άλλο να πάρει τον Μπάρκα. Ρε εσείς, εγώ τώρα δεν σου κάνω, δεν το λέω, δεν πήραμε εμείς τον Μπακασέτα και το λέω έτσι από και καλά ζήλεψα ή λέω κάτι για να πειράξω τους αεκτζίδες. Αυτός που πήρατε στη ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, ούτε στον πάγκο δεν καθόταν. Στους 30 θα ήταν. Γιατί είδατε τι παίξε ο Ολυμπιακός, μπορείς να παίξει τον Ολυμπιακό αυτός ο παίκτης. Ούτε στου 30. Τι, επειδή πάνε να το παρουσιάσουν όπου ναι, του ναι, καπνίσει αυτό. Και αυτό αρέσει και αυτοί οι αγγλίδε θα πιστεύουν ναι, αυτά. Ρε, αυτή η ώρα για σου πει: δεν με νοιάζει ποιο. Τι διαβάζετε. Άρα τα πιστεύετε ό,τι γράφει, ρε. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι και απαραίτητα. Ελά, σου πω: δεν είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ρε, δεν είναι. Μην νομίζει. Και ρε, φίλε, μια εφημερίδα γράφει αυτά που θέλουν να διαβάσουν οι οπαδοί αυτοί, οι αναγνώστες της. Να πάτε το πρωί της Κυριακής, αύριο και αύριο, αν χθες είναι εκκλησίες, να ανάψετε ένα κερί, μια λαμπάδα του Κοντονή που άργησε να γίνει ο τελικός και πήρατε αυτό το κυπελάκι, γιατί με λυσανίδι μου, αυτά που θα σου κάνανε οι αεκτζίδες που δεν θα έπαιρνες και το κύπελο. Ναι, του κάνανε πολλά. Όπως κάνανε να το κάνανε. Κάνα. Έλα, όλο κάνουν οι αγκζίδες. Α, δεν κάνουν. Και στον Μπάκεβιτς θα κάνανε, όλο θα κάνουν. Α, δεν κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις όλο θα κάνουνε. Δεν έχεις και άδικο. Με τα λόγια, ανόγια και κατόγια. Δεν έχεις και άδικο. Όλο θα κάνανε. Πάντως γλίτωσε μια μουρμούρα 30 ημερών, 40, μέχρι να παίξει μαζί μας. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, τίποτα. Μακάρι να προδέψουν όλες οι ομάδες. Εμείς βλέπετε σε αυτό το πράγμα. Πώς θα προδέψω, και εμείς και εγώ το θέλω, ρε. Και να έχουμε καλή ομάδα. Με τι λεφτά, πού ήταν τα λεφτά. Και αυτό εδώ που ό,τι λέμε εμείς από και εδώ. Και να πεις ότι δεν έχει λεφτά ο Μελισανίδης, σε Κυριακή. Να, ένα λεπτό. Πάντα, ρε παιδί μου, εκεί, στη μάνα την ΑΕΚ. Ναι, να τα ξέρει ο κόσμος. Μην νομίζετε ότι θα λέμε για να σας πικάρουμε. Άμα θέλαμε να σας πικάρουμε, θα καθόμαστε. Θα καμάλα. Βρε τι άλλα, τι άλλα. Βγαίναμε εδώ πέρα πάλι με τα κύπελα. Δεν θα σε πιάνει η καρδιά σας. Με τα πρωταθλήματα, με στο νίκελ. Πώς να σου πω, λέμε πράγματα που ρε εσείς να ξυπνήσετε κι εσείς. Να πετήσετε. Πολλοί Ολυμπιακοί μου λένε. Να πετήσετε, να δείτε μια καλύτερη ομάδα. Τα παραλέμε αυτά και του ξυπνάμε. Δεν πειράζει, Ρετάκι. Άκου τώρα. Ή παπά, παπά, τη ζευγάζει. Δεν γίνεται να λέμε θέλουμε να προχωράνε οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Απ' τη μία λέμε θέλουν να φέρουν κανένα βαθμό και απ' την άλλη να θέλουμε και το χάλι του. Δεν γίνεται. Ναι. Έτσι. Εγώ και όπως και ο ανταγωνισμός σε κάνει και εσένα καλύτερο. Ναι. Αλλά όχι όμως πόσο καλύτερα να γίνουμε και εμείς με τα ψέματα. Να μην βλέπουν τα ψέματα που τους λένε οι διοικείς τους και να το πηγαίνουν το παραμύθι όλο στον Ολυμπιακό. Τι έγινε με τον ΚΑΠΑΜΗ που μίλαγε το, φίλε, το 2011 με τον άλλον από το. Εδώ τώρα άκου να δω. Τέτοια προπαγάνδα, τέτοια λάσπη, τέτοια βρωμιά. Μόνο εσείς την έχετε και αποδεικνύεται από παλιά στην ιστορία σας με την υπόθεση Λουλουδιών, με την υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου. Σόι πάει το καράβι. Όχι το βασίλειο, το καράβι. Σόι πάει. Και ξακολουθείτε και είστε τα ίδια όπως τότε. Άμα θέλαμε να σας πικάρουμε, εμείς θα λέμε μπας και ξεστραβωθείτε. Ειλικρινά το λέμε έτσι. Μπας και ξεστραβωθείτε. Ναι, καλά, περίμενε. Δεν είναι στραβός ο Γιάννης. Εσείς αρμενίζετε στραβά. Και δηλαδή, και έχουμε κι εμείς ένα όφελος, το λιγότερο δηλητήριο. Δεν γίνεται ρε μάκες να τα δηλητηριάσετε όλα. Δεν γίνεται. Και βλέπουμε εδώ τώρα κάτι δημοσιογράφους που μια χαρά τις βλέπουν τις παραβάσεις, έτσι, τις διαιτητικές. Μια χαρά τις βλέπετε, όχι τις παραβάσεις που γίνονται, έτσι, και δικαιολογούν και τους διαιτητές. Τους ίδιους διαιτητές όταν στηρίζουν τον Ολυμπιακό, δηλαδή παρόμοια, τίποτα, είναι κύλερ. Ναι. Όπως ο Ολυμπιακός, αν δεν βάλει 2-3 γκολ, είναι ένα χάλι, έτσι. Ενώ όταν είναι ο προπονητής μας ο Σάντος που έχει διατελέσει και παίρνουμε και ένα κομμάτι δόξας, επειδή έχει περάσει κάποια στιγμή ο Σάντος,
Και έχει πάει την Πορτογαλία με τις οπαλίες αυτό το σύγχαμα, δηλαδή να το βλέπεις. Εκεί τους εκθιάζουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός, άμα βάλει 2-3 γκολ, είναι κατακριτέος. Οι ίδιοι τα λέτε. Και δεν τα λέω, και να σου πω και κάτι, εγώ τα λέω Τάκη, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ρε, απλή είναι η ζωή. Βλέπεις τον Τάκη εδώ πέρα. Τι σου λέει τώρα, αυτά. Για να δούμε, ρε μάγκα. Τον έχεις, καραμπίνα. Θα μου τα πεις και μετά από 2-3 μήνες. Κάνεις τη σύγκρισή σου. Δεν χρειάζεται να σου ανοίξει κανείς τα μάτια. Μόνος το καθένας βλέπει και παραλληλίζει. Βλέπει συμπεριφορές. Βλέπει πώς προβάλλεται μια διάκριση του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Στα μέσα, στις εφημερίδες, στο χώρο που καταλαμβάνουμε στο κάθε πρωτοσέλιδο. Και πώς τότε παλιά κάποιας άλλης ομάδας που έτυχε να κάνει μια διάκριση, έτσι. Αυτά να βλέπετε, να συγκρίνετε και να μάθετε και ποιους ακούτε. Βλέπετε συμπεριφορές και λες έτσι είσαι. Αφού σε έχω πιάσει μία, σε έχω πιάσει δύο. Γιατί στις λεπτομέρειες τον τρως τον άλλο Τάκη. Στα κυρίως, ναι, όλοι εντάξει είμαστε. Εκεί θα τους έχετε τον κάθε δημοσιογράφο καραμπίνα. Ο άλλος... Σε συμπεριφορές. Σε έχω πιάσει μία, σε έχω πιάσει δύο. Μετά δεν μπορείς να κάτσεις εσύ να σου ανοίξεις τα μάτια αυτός που τον έχεις βγάλει εσύ στο μυαλό σου αποδεδειγμένα πατεώνα. Ο άλλος του Παναθηναϊκού Αλαφούζος που είναι αυτός με τις 500-180.000. 165, Τάκη μην κλέβεις. Α, 165. Ναι. 500-165.000 έχουν μαζέψει. Ακούσε τι είπε. Πού είναι εκείνα τα... που είχε μαζέψει τέσσερις μηχανικούς που φτιάχνουν το γήπεδο. Τέσσερις και εκεί το σωσκάκι του έβγαινε ο ένας και θα κάνουμε τον όροφο από πάνω. Από εδώ θα τρώμε, από εδώ οι σουίτες, από εδώ οι κολόνες. Πού είναι ρε. Ρε, ούτε καθώς μετά δεν σας έχει αλλάξει. Κάτσε να σου πω. Δεν χαλάσαν. Τόσο κόθος, να σου πω τώρα εγώ. Εντάξει, καταλαβαίνω και είναι τα 50 άτομα που παίρνουν μεροκάματο. Οι άλλοι τι κάνουνε. Θα σου πω. Δεν χαλάσανε ούτε σκίτσο δεν κάνανε. Έλεγε αυτός ναι. Που λες εσύ ο μηχανικός. Ναι. Σαν να πάμε εμείς. Ας σου λέω εγώ θα κάνουμε εδώ ένα πανοσήκωμα. Ναι. Τι, κι εγώ. Γιατί ξέραμε αν είχε σπουδάσει. Αυτό εκεί. Τίποτα. Λέει θα χρησιμοποιήσω δύο όρους της αρχιτεκτονικής. Και λέει και θα πάνουμε εδώ, θα κάνουμε εδώ τα καλά του Αλαφούζου και τέτοια. 500-165.000. Τελικά πάει και αυτή η ανάπλαση. Γιατί δεν εγκρίνεται η άδεια. Και γιατί δεν εγκρίνεται η άδεια, πάλι κάποια πουστιά θα έχετε κάνει. Το άλλο το αρένα, πώς το λέγε. Δούρου αρένα, αρένα, δούρου, πώς το λέγε το κύπελο. Τι. Θα το ονομάσω Δούρου αρένα. Πάει η Αγία Σοφιά. Κολεσσέου, μα. Πάει η Αγία Σοφιά. Πάει η Αγία Σοφιά, πάει. Δούρου αρένα το κύπελο. Τα λεφτά τα πήρατε. Θέλετε 45 εκατομμύρια, 50, πόσα θέλετε να σας δώσει. Τώρα περιμένετε. Θα κόψουν τελείως συντάξει από όλο τον κόσμο. Ρε, να θέλετε... μην έχει να φάει, να σας δώσουν τα λεφτά εσάς. Αυτή θέλει να τους πληρώσει. Ρε, πάρε ένα δάνειο, ρε άνθρωπέ μου, και φτιάξει το γήπεδο. Ναι. Βάλε το πρώτο πρέκι εκεί. Πάρε ένα δάνειο. Το ο Κοκκάλης πήρε δάνειο. Το ξεχρέωσε ο λαός Ολυμπιακό, ο ίδιος και ο Μαρινάκης. Ποιος δεν ξέρω και ποιος άλλος. Προσφέραν όλοι στο Ολυμπιακό. Οπα, ένα... Βγαίνει ο Μαρινάκης προχτές στο συνέδριο και λέει θα φτιάξω γήπεδο, κλειστό βόλεϊ και κολυμπητήριο. Και τι λέει. Με πιανού λεφτά με τα δικά μου λέει. Και πώς θα μεταφράσουν οι άλλοι, φεύγει. Και άλλο δεν φεύγει. Ναι, φεύγει. Πού φεύγει ρε. Δηλαδή και αυτός που μένει τι κάνει. Δηλαδή όποιος φεύγει, δηλαδή θες να φύγεις εσύ να πας μετανάστης, λες να φτιάξω εδώ πέρα 10 πολυκατοικίες μια που θα φύγω. Να έχουμε. Ρε τέτοια λάσπη την είχατε ρίξει και επί κόκαλη, αλλά αυτή με το Μαρινάκι έχει παραγίνει το κακό. Με το κόκαλη, χίλια χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος, λέγατε από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, θα το θυμηθείτε εσείς οι Ολυμπιακοί, πεθαίνει ο κόκαλης. Ναι. Πάει στην Αμερική, λέει, θα γυρίσει, θα πεθάνει, πώς το λέγανε. Κουφιά η ώρα ο άνθρωπος να ζήσει χίλια χρόνια. Αλλά αυτό με το Μαρινάκι παραγγείλει ρε. Τέλει, αφού είναι μικρός, τι να κάνει, δεν πάει. Να σας πω και μια συμβουλή. Δεν κολλάει. Ακούστε μια συμβουλή από μένα. Oh. Αφήστε να πάρει άλλα 10 και μην μιλάτε καθόλου. Κλείστε και τη δίκη, κλείστε τα όλα. Θα σηκωθεί να φύγει μόνος του. Θα πει ησύχαση. Yeah, όσο το πάτε κόντρα, τόσο θα σας πηδάει. Καλά. Μόλις έχει το μυαλό του, είναι τόσο Ολυμπιακό και τόσο δηλαδή. Βλέπει και την αδικία που του κάνουν και δεν θα φύγει ποτέ. Όχι. Αφήστε το να πάρει τα 10. Όπως το ποτάκι. Έτσι είναι. Να φύγει σε 20 χρόνια. Αλλά μετά θα αναλάβει ο γιος του. Δεν θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Τι ότι όσο το κόντρα το πάνε και όσο ψέματα του λένε κατά όχι μόνο το Μαρινάκι και κατά του Ολυμπιακού, τόσο του τη δίνει το άνθρωπο.
Και τώρα το μεταξύ, τι γίνεται, τώρα δεν πηγαίνετε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Σας έχει φτύσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, αυτό που έχετε πάθει, τάκι είναι μεγάλο ρε ζηλίκι. Να έχουν πάει τώρα, α, συγγνώμη λίγο, παιδιά, ναι, αδίκησα την ΑΕΚ, ακουμάνα. Λοιπόν, από Τετάρτη 22 έκτου ξεκίνησα τα διαρκεία της ΑΕΚ, μέχρι Τετάρτη 29 έκτου δώσανε 1020. Εντάξει είμαστε. 1020. Πόσα είναι 1000. 1020, ναι. Πώς το πες? Στα αγγλικά, πώς το πες? 1020. Νομίζω λάθος το πες. Για πες τα γαλλικά εσύ που ξέρεις. Τώρα τέλος πάντων, 1000 εισιτήρια έχουν πουλήσει μόνο. 1000 εισιτήρια. Το καβασάκι, το 1000. 1020. Ο Ολυμπιακός πουλάει 1050 ήταν το σημείο. Και τα πουλάει τον Ιούνιο, έτσι. Από τις πότε έχουμε αρχίσει. Τις 15 πότε άρχισαμε. Δεν θυμάμαι. Πιο γρήγορα, τι 15. Τώρα τελευταία. Μα γιατί ρε παιδί μου, ερχόμαστε, δεν είστε και ευχαριστημένοι. Γιατί 1000 εισιτήρια μόνο, έτσι εντάξει. Του Παναθηναϊκού. Δεν έτυχε, θα μου στείλουν. Θα το στείλουν και του Παναθηναϊκού. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Του ΠΑΟΚ που έχει πάρει όλα τα μπάζα εκεί από την Ουκρανία. Έχει γέλιο κι αυτό εκεί πέρα, γιατί ο άλλος ο Κακομοίρης βάζει κανένα φράγκο, τα παίρνουν και οι διάφοροι μάνατζερ. Θα τα δείτε πάλι. Καλά, άλλο Ολυμπιακό σα φταίει. Κάτσε να δούμε και το πρώτο. Πέρυσι έφαγε 4 ΙΑΕΚ, 6 ΙΑΕΚ. Περίμενε λίγο να δούμε. 3 Παναθυναϊκό. Δύο φορέ έχασε ο ΠΑΟΚ, την άλλη κατέβηκε. Το τι σα περιμένει φέτο. Χειρότερα. Να σου πω. Α το φράγκο που λε βάζει κανένα φράγκο. Γιατί εγώ άλλα ακούω. Δίνει στα χρέη του ΠΑΟΚ και έχει 200 όλου του εργαζομένου. Κλείνουν οι εταιρείε, κάτι σε ΚΑΠ, κάτι τέτοια. Πάλι εδώ με το Μαρινόπουλο μπερδεμένο είναι, κάτσε όλοι στη Λιγούρα. Να σε μπερδεμένο, κάτσε. Έγινε ξαφνικά ο Σκορπάο. Όχι, είπα για τη μεταγραφή. Πώ την παίρνει μια μεταγραφή, ρε παιδί μου. Δεν θα πει ένα φράγκο. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι όπω ακούγεται. Ότι και καλά έχει γίνει τώρα και το μακριό. Έβαλε ένα φράγκο. Τώρα τα άλλα δεν τα ξέρω. Εσύ έχεις την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία και μπαίνεις εκεί τα διαβάζεις. Εμένα με αυτό το κινητό μου, καμιά φορά μπαίνω κι εγώ κάπου και διαβάζω. Γιατί το κάνεις πάνω κάτω, αφού δεν πάει. Ποιο δεν πάει, ρε. Κάτι που δεν πάει. Πώς δεν πάει, ρε. Το 7 είναι. Λοιπόν, χαλάει κανένα φράγκο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άλλο κάνει ο άνθρωπος εκεί με τσιγάρα και τι άλλο ασχολείται. Το θέμα είναι. Οι άλλοι, τι κάνουν οι άλλοι, τα διαρκεία. Α, του ΠΑΟΚ, ναι, τα διαρκεία που είναι. Πού είναι του ΠΑΟΚ τα διαρκεία? Περιμένει να βγει. Σε 5, σε. 13.000 έχουμε φτάσει, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. 13.000. Και τα λέμε αυτά. Γιατί είναι θέμα ημερών να σπάσουμε το 21.500 εισιτήρια πόσα είχαμε πέρυσι. Που δεν θέλουμε να πάμε πάνω από τα 22. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, όχι, ναι, δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε. Και θέλει και ο κόσμος, αλλά δεν μπορούμε. Και τα ακούστε τώρα. Γιατί ξύνεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Αυτά όλα τα καραγκιοζηλίκια και τις μετρήσεις τις έχετε αρχίσει εσείς. Εδώ ο Τζαβέλας ήταν κλειστή 7 από την UEFA και έβγαζε φωτογραφίες στην 7 και έλεγε: Κοίτα που είναι ο κόσμος, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για τόσο μυαλό μιλάμε τώρα, ναι, και τον έχετε κάνει και αρχηγό. Τον έχετε κάνει και αρχηγό. Δεν υπάρχει. Που πήγε όταν ήρθε στο Καραϊσκάκι ο Τζαβέλας και είδε τα καθίσματα τα μπάκετ, πήγε να βάλει ζώνη ασφαλείας. Νόμιζε ότι ήταν στα μάξι. Τα δεκάρο ρε που έχουμε στη ζωή. Δεν υπάρχει. Πήγε να βάλει ζώνη ασφαλείας, ναι. Έψαχνε τη ζώνη. Τώρα μια και είπες και αυτά τα κανάλια μπαίνουν στην προθέρμανση στο Καραϊσκάκι που κάνει ο Ολυμπιακός και η άλλη ομάδα που παίζει. Στην προθέρμανση. Μια μισή ώρα όλο το καλοκαίρι. Ναι, 40 λεπτά πριν. Όχι λέω εγώ. Και κάνει. Και δείχνει τις εξέδρες και λέει άδειο το Καραϊσκάκι. Και αρχίζει ο αγώνας και έχει μέσα 20.000 κόσμο. Ναι. Μέσα όλο. Αυτή η προπαγάνδα πρέπει να τη σταματήσετε. Θα σας πάρει ο κόσμος με τις. Όχι, όχι, τα ξέρω. Συνεχίστε έτσι, όχι να σου μάθω. Με τις. Ρε, συνεχίστε. Τα στείλουμε στον δρόμο. Ρε, εντάξει, τώρα με τα φτύσσιματα, τώρα φοβούνται αυτοί. Ρε, τώρα, το λέω εγώ. Έλα, τα και το φτύσιμο. Μπροστά στην κονόμα, δεν πειράζει τώρα. Ναι, και πώς θα. Ρε, τι φίλε, άκου τώρα, ρε, τάκι. Ή έχεις αξιοπρέπεια, δεν έχεις. Δηλαδή, ναι, πάμε. Ή απλά ένα, για να πάμε τις γραμμές. Ή έχεις αξιοπρέπεια ή έχεις πακέτο. Ένα από τα δύο. Αυτοί προεκτιμήσαν το πακέτο και να είναι για σουφάκια. Μείνετε για σουφάκια. Θα είστε για πακέτο. Ό,τι και να είναι. Που σε 500 άρικο πόσο αξίζει. Πόσο κοστολόγιο. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ξεφτιλίζεστε. Και ξεφτιλίζετε και την ομάδα, γιατί η ομάδα.
Λειτουργεί έτσι βάσει του Προέδρου. Δεν είναι η ομάδα. Ναι. Δεν είναι εξευθυλισμένη η ομάδα που πληρώνει αυτού να εξευθυλίσει. Ναι, ο πρόεδρό του. Ναι, άλλο. Η ομάδα είναι ήδη εξευθυλισμένη για να ξεκινήσει. Ναι, αυτό ναι, αλλά λέω για κάποιου οπαδού δηλαδή. Είναι πιο. Ναι, καλά. Νορμάλ, τέλο πάντων. Εμπρό. Οι νορμάλ απέχουνε. Ναι, απέχουνε, ναι. Εμπρό. Έχει μείνει μόνο το μαγαζάκι. Όσοι πληρωνόμαστε. Ναι. Το πιο ωραίο τηλέφωνο. Ναι, μπράβο. Το πιο ωραίο τηλέφωνο. Έχει λίγο νερό, Φλόρ. Τι να λέω, τι να λέω. Δεν έχει καλό σήμα ο άνθρωπος από το κινητό του. Ξαναπάρε, φίλε. Μπορούμε να το πούμε και καπέλα. Τι? Θα το πούμε και εμείς. Εμπρός. Ακόμα σε πολλά το κυπελάκι. Ψυχίατρε. Ψυχίατρο. Για σένα μιλάγαμε ρε τόσο. Για σένα μιλάγαμε. Μπάς και ξεπνήσεις. Κάστο, το λέει, ήδη είναι. Νάστο. Για σένα μιλάγαμε, μπουμπούνα, η μισή ώρα για σένα μιλάγαμε. Και εσύ έχεις μείνει στο ψυχίατρο. Επισκέψου τον, τουλάχιστον να βγάλεις μια άκρη. Πάμε στον επόμενο. Το κολαράκι σου σένα έχει σταματήσει να πονάει. Τις εξάρες, τις πεντάρες, τις εσάρες, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα. Τι διάλειμμα, μπορεί τώρα αρχίσαμε πάλι διάλειμμα. Κάτσε ρε παγά. Α, κάνουμε διάλειμμα. Είναι τηλεοπτική. Α, εντάξει. Κάτσε, δεν τα ξέρω καλά. Τα ρημάδια. Πάμε για 2 λεπτά διάλειμμα. Και πάλι μαζί. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους χορηγούς μας. Τώρα έχετε και ο Τάκης. Πάμε σε τηλέφωνα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Πού πήγε το παιδί? Πάμε στον επόμενο. Να πούμε σε... Να απαντήσουμε σε ένα φίλο εδώ στα μηνύματα. Η εκπομπή θα είναι κανονικά, συνέχεια όλο. Δεν θα διακόψει ποτέ. Θα το ξέρετε. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Άκη Τάκη. Τώρα έχετε και ο Τάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι, αρέ μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχάς, Ανδρίου, σας λέγομαι από Θεσσαλονίκη. Αρχικά θα ήθελα να πω συγχαρητήρια, παιδιά, που μπορείσατε και νικήσατε και τη ΔΕΗ και ήρθατε να μας μιλήσετε. Λέγε, ρε μαλακισμένο, τι θες να πεις? Πάω και είμαι. Τάκη, ήθελα να σου πω, φέτος το έχουμε το πρωτάθλημα μετά τις μεταγραφές. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα σου πάρουμε το βάρος του κυπέλου. Έλα, να σου πω, πόσα πρωταθλήματα έχεις, αγόρι μου, εσύ που μου μιλάς. Εσύ που μου μιλάς εμένα, πόσα πρωταθλήματα έχεις? Πόσα πρωταθλήματα έχω? Ναι. Εσύ είναι ένα το. Αυτό που επίκειται τώρα. Ρέγε, ρε, πόσα πρωταθλήματα έχεις? Αυτό που επίκειται. 2 έχω, ρε φίλε. Βάλτα στον πάτο σου. Μην βρει. Άσε με να το βλέπει. Μην βρει, άσε. Βλάκα. Λοιπόν, βλάκα, βλάκα παουτζή, μπουγάω τσοκιμά. Αυτά τα έχουμε τώρα, τα έβαινα τηλέφωνα. Ελά, σου πω. Άκου να σου πω κάτι. Τι να... Πέρασε πρώτα τον Άρη, πέρασε τον Α και μετά έχουμε με εμάς, βλέπουμε. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Θες να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ. Για το πόλο που πνίγεσαι συνέχεια εκεί στο Θερμαϊκό, που όποτε κατεβαίνεις πειρά τρώσεις 20 γκολ μέσω όρο και 30 εκεί πάνω. Θα πεις τίποτα. Να... Για το βόλεϊ θες να πεις τίποτα? Θες να πεις? Τι να πεις? Έχεις 2 και έχω 30. Τι να πεις? Έλα φίλε μου. Θα Μάκες Ολυμπιακοί, άκουσε με ένα λεπτό. Διαρκείας όλοι. Γήπεδο όλοι για να τους ξεφανίσουμε αυτούς που δεν έχουν τσίπα επάνω τους και δεν αναγνωρίζουν την αλήθεια. Και πάρτε το χαμπάρι ρε. Ο Ολυμπιακός είναι η ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου φίλε. Άγγιζε. Όχι. Ολυμπιακός. Για πάμε. Αρχικά να πω, ναι. Παναγιώτη με λένε. Έλα Παναγιώτη, έλεγε. Είμαι από τα Ηλίσια. Ναι. Πολλά έλες. Παρόλο που είμαι από, τα... από Αθήνα. Γιατί Αθήνα? Αγαπάω πάρα πολύ τον Πειραιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για Πειραιά, εντάξει. Τον Ολυμπιακό τον αγαπάς? Είπε ο Ολυμπιακός, κάτσε τα και με την ανάγκη. Κάτσε ρε, μην βιάζεσαι να παίρνεις τον Πειραιά. Δεν παίρνω τα να μιλήσω κι εγώ, να κάνω μια ερώτηση. Πες ρε. Ορίστε. Ναι, λέγε, ναι, είπε στον Πειραιά τον αγαπάς, ναι.
Θα ήθελα με διάφορες κινήσεις του Μόραλι να γίνουν κάποια έργα, να βαθμιστεί κι άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο του. Ωραία. Θα ήθελα να μορφύνει κι άλλο, πολύ ακόμη. Ακόμα δεν έχει τελειώσει την τετραετία του. Έχει και επόμενη να κάνει, θα τελειώσει και αυτή και την επόμενη και θα φτιάξει τον Πειραιά, θα τον κάνει τέλειο. Για λέγε. Ωραία. Τώρα να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε που έφυγε ο Σίλβα. Αυτός που έφυγε, ναι. Εκεί που πίστευα ότι επιτέλους ήρθε ένας πολύ καλός προπονητής. Ναι. Το γούσταρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ αποτελεσματικός. Ήταν κύριος. Το κύριος, κάτσε, όπα. Κάτσε, τελειώσει. Κύριος δεν κολλάει. Θα το πεις σε λίγο. Τα άλλα, πες. Για πες. Και πάνω απ' όλα παίζαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι όλη τη χρονιά. Ορίστε. Όχι όλη τη χρονιά. Ναι. Και όχι όλα τα παιχνίδια. Στο συνολικό. Όχι. Ότι μας παρακάτω, πάρα, 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 πάμε παρακάτω, να το πούμε κι αυτό. Πάμε, να τα αναλύσουμε μετά. Ναι. Για πάμε, παρακάτω. Κατά τα άλλα, τώρα δεν ξέρω με τον καινούργιο προπονητή τι θα κάνουμε. Αυτός ο προπονητής, φίλε μου, μια και ο Ολυμπιακός, ήταν πριν 3 χρόνια εδώ με τον Μίτσελ. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Ο Μίτσελ πήγε καλά χάρη σε αυτόν τον προπονητή. Χάρη σε αυτόν τον προπονητή, τον διώχνει την επόμενη χρονιά και δεν πήγε καθόλου καλά ο Μίτσελ. Ευελπιστούμε πάντως να πάει το ίδιο καλά. Α, δεν ξέρουμε, αλλά θα σου δώσω και 2 πληροφορίες. Μάλλον μία θα σου δώσω. Στην προετοιμασία όλοι οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι μαζί του από την προπόνηση που τους κάνει, που μιλάει στον κάθε ένα παίκτη ξεχωριστά και είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Και η προπόνηση δεν είναι καθόλου βαρετή. Έχει πολλά πράγματα που δεν είχαν παλιότερα. Όπως κάθε προπονητής έχει άλλο. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο πελέτης προπονητικής, λέμε τώρα. Φιλέ. Θα δούμε. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ καλά. Αυτό. Και το πιο σπουδαίο, φίλε. Οι επιλογές που κάνει τον παικτών είναι πολύ καλές σε σχέση με τον προηγούμενο προπονητή. Γιατί οι 2 επιλογές του προηγούμενου προπονητή, μια και το έφερε η κουβέντα τώρα, εμένα δεν μου άρεσαν, παράδειγμα. Uh-huh. Καλά, κάτσε να δούμε και αυτό. Να το θα το δούμε και αυτό. Ναι, ναι, για αυτό, να το δούμε. Άκουτα, να σου πούμε. Ευελπιστούμε στην προκειμένη. Καταρχήν, ό,τι είπες σε θέματα τεχνικά για το Σίλβα, συμφωνούμε και εμείς. Δεν θα τα αλλάξουμε εμείς τώρα επειδή ο Σίλβα δεν είναι στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Η πρώτη ένσταση ήταν στο Κύριος. Κύριος δεν υπάρχει. Κύριος να πηγαίνει για προετοιμασία ομάδα και να σηκώνεται να φεύγει. Και να λέει: Κύριος δεν έχω τα ψυχολογικά μου, δεν υπάρχει κύριο Κυριλίκη, να σου πω γιατί. Σωστό. Γιατί σίγουρα υπάρχει κάτι από πίσω που θα το δούμε στην πορεία. Έτσι, τον πραγματικό το λόγο. Περιμένουμε όπως και εσείς, όλοι στον Ολυμπιακό, να δούμε ακριβώς ποια ήταν η αιτία που έφυγε. Και αυτό φαίνονται σε κανένα 2 μήνες, φαίνονται ή στην επόμενη κίνησή του, μπορείς να καταλάβεις πολλά. Από εκεί και πέρα. Περιμένουμε και το Βίκτορ. Ο Βίκτορ ήταν, μια που έφυγε ο άλλος ξαφνικά και επικαλέστηκε τα ψυχολογικά του και ό,τι φεδρή δικαιολογία ήθελε, έτσι. Εμείς ήμασταν αναγκασμένοι σαν Ολυμπιακός να βρούμε ένα προπονητή. Θεωρήθηκε ότι ήταν η καλύτερη λύση δεδομένη της περιστάσεως όμως, έτσι. Δηλαδή έχει φύγει ο προπονητής, πάει η ομάδα για προετοιμασία και ξαφνικά ψάχνει για προπονητή. Και δεν μπορεί να πάρει και ένα οποιοδήποτε προπονητή, πρέπει να ξέρει και 5 πράγματα. Και σύμφωνα με όλα αυτά τα στάντα, θεωρούμε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για τη διοίκηση. Ναι. Ξέρουμε και την αξία του, δεν πήγαμε στα κουτουρού. Ξέρουμε ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έχουμε δει τη δουλειά του. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να πάει και αυτός καλά. Ναι, ωραία, συνέχισε λίγο. Να μας πει. Κοιτάξτε, αυτό που έκανε, εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Μπράβο. Όταν σας είπα απλώς για κύριος, εννοούσα ότι. Τα γήπεδα. Ακόμα και οι αντίπαλοι οπαδοί. Ναι, σας είπα. Συμπεριφορά του στα γήπεδα, ναι. Και δεν προκαλούσε, δεν έκανε τίποτα. Καλά, να σου πω κάτι και αυτό τώρα με την πρόκληση, δηλαδή τι, που στεναχωρηθήκανε, δηλαδή μόλις πανηγυρίζει κανείς προπονητής μας πάει να πει ότι είναι πρόκληση. Έχουμε δει τι κάνουν και οι προπονητές και στο γύρο ακόμα και τέτοια. Ενθουσιάζονται, πανηγυρίζονται. Αυτό έχει γίνει ποινικά δικάσιμο στον Ολυμπιακό. Για να τελειώνουμε το θέμα του Μίτσελ και η επιστολή που έστειλε φεύγοντας, του Σίλβα. Είπε, του Σίλβα.
Του Σίλβα, συγγνώμη. Έστειλε ευχαρίστηση στο Μαρινάκι, τον κόσμο του Ολυμπιακού, του παίκτες του Ολυμπιακού. Είπε ότι πέρασε μια χρονιά φανταστική. Εντάξει, είχε και τα καλά του. Δεν το βγάλουμε και τέτοια. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Αλλά το μόνο που το είπε και δεν ήταν κύριο, να φεύγει η ομάδα και να πάει για προετοιμασία και να λέει πάω να φύγω. Ξαφνικά. Μόνο δεν είναι καλό. Να μην μπορεί λέξη. Πάντως, εμείς σε όποιο προπονητή είχαμε και ό,τι παίχτη έχει περάσει το, για να είναι στον Ολυμπιακό, πάει να πει ότι άξιζε και είναι καλός να είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ωραία, και όπως όταν φύγει από τον Ολυμπιακό, πάλι καλός θα είναι, αλλά δεν θα είναι σε όλα εντάξει. Πες κάτι άλλο που, που δεν βλέπεις φέτος. Για πες, βλέπεις κάτι στραβό. Ορίστε. Θες να πεις κάτι άλλο για φέτος, γιατί βλέπεις τίποτα στραβό, γιατί... όχι, εντάξει. Γιατί τώρα, 13.000... τώρα λένε ότι ψάχνουμε ένα νέο τερματοφυλάκα. Θα πάρουμε. Βέβαια, Οι επόμενες κινήσεις, όχι ακριβώς. Άκου τώρα εδώ. Οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν μπορεί και μέσα στη βδομάδα είναι τερματοφύλακας και... Και το έξι αριστερά. Και ένα εξτρέμ. Οι επόμενες κινήσεις. Και μετά έπονται άλλες τρεις σε εύλογο χρόνο. Σε σταδιακά, δεν βιαζόμαστε. Πρέπει να βρούμε το καλό παίκτη. Δεν θα πούμε τώρα να τους πάρουμε τώρα ή θα βγάλουμε το τέλος Αυγούστου. Αν βρούμε το κατάλληλο παίκτη θα τον πάρουμε. Όχι, έτσι κι αλλιώς θα πάρουμε. Έτσι κι αλλιώς θα γίνουν. Όχι, αλλά δεν θα βιαστούμε, αυτό εννοώ. Ναι, όχι, το αν βρούμε μπορεί να πει ότι αν δεν βρούμε. Όχι, θα πει το παλάθος. Το παλάθος. Το είπα λάθος, το παλάθος. Κατάλαβε. Να σας πω, όταν μιλάτε και ήδη δεν ακούγεστε. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Έτσι όπως υπόθηκε, μπορεί να έλεγες εσύ τόσοι παίκτες δεν θα βρούμε ένα παίκτη να πάρουμε. Το είπα λάθος, φίλε μου, το είπα λάθος. Ευχαριστούμε, παλικάρι. Δεν θες να πεις κάτι άλλο, διαρκέας πειρές. Το είχα πάντα πορεία. Το Άκης από πού βγαίνει? Ευτύχης. Α, ευχαριστώ. Και το Τάκης δεν σε νοιάζει από πού βγαίνει? Όχι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Λοιπόν, φίλε μου, κοιτά να πάρεις το διαρκέας. Η ομάδα μας θα είναι φέτος, πάει για ντάμπλ στην Ελλάδα. Το θέλουμε το 7ο συνεχόμενο. Και θα δείτε και τα άλλα τα αθλήματα. Καλησπέρα. Πολύ χρόνο. Ναι. Καλησπέρα. Τι ώρα θα κλείσουμε? Σε λίγο. Κύριε σκηνοθέτη. Εμπρός. Την τηλεόραση χαμηλώστε να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Ναι, εσείς. Πάμε σαν τίγαν. Πάμε. Καλησπέρα. Και ο Πειραιάς θα τον κάνει ο Μόραλης, καλά τα πες, μην ανησυχείς για τίποτα. Και ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό και ο Αγγελόπουλος στον μπάσκετ. Ελά, στέχνη και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη θύρα 7 και οι άλλοι οπαδοί του Ολυμπιακού στις άλλες θύρες. Μια χαρά θα είμαστε. Τώρα που λέμε για το Δήμο Πειραιά όμως, μιλάμε για ένα χρεωμένο Δήμο, έτσι. Καταχρεωμένο. Καταχρεωμένο και πάλι γίνεται δουλίτσα. Ο Δήμος είναι καταχρεωμένος. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ευρωστία και πάλι βλέπουν οι δημότες του Πειραιά. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια χαρά. Τι κάνουμε? Εσύ τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Πώς είσαι, τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακάρα είμαι. Μπράβο, για πες. Δεν σε έχω χαρατιμήτες. Πες αγόρι μου, εσύ το όνομά σου και τι θες να μας πεις. Α, με λένε Κώστα, Κώστα με λένε από Πάντρα. Πες τώρα το χαμηλό. Τι λέει? Χαμήλωσε λίγο. Κώστα. Ναι. Κώστας. Κώστα λέω μου. Κώστα από Βάρδα. Από Βάρδα. Ναι. Ναι. Πάντρα. Βάρδα. Βάρδα. Ναι. 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 Τακί. Ναι. Πες. Τακί. Πάει για μαλακία. Ναι. Τίποτα. Όχι, δεν απαραίτησε την χαρά. Δεν απαραίτησε αυτά τα λεπορητής. Πάμε ρε με το κεκέ. Έλα, στον επόμενο. Δεν θα την πάρεις αυτή τη χαρά. Γιατί έκανες όλη την ώρα. Δεν είσαι καλός είτε στο μαγείρεμα. Είσαι μπουμπούνα, δεν δικαιώνεις. Κάτσε εκεί στο Βάρδα που τα Βάρδα που σε μισού τα Βάρδουλα. Βάρδα Φουκνέλο. Καλησπέρα. Άστα να δει, θα δικαιωθεί. Εντάξει, ρε. Καμιά φορά το κλείνω εγώ και λες εσύ όχι. Για σένα πήγα πριν. Εντάξει, και εγώ εσένα. Εμπρό. Έλα. Ξέρεις, ο ήχος εδώ μέσα στο στούντιο είναι λίγο δυνατός να είναι πιο χαμηλός γιατί δεν ακούν οι άλλοι. Μπρος. Εμπρός. Καλά. Ναι, πω. Ψαρεύεις. Καλά, ανεβαίνεις.
Στο ελικόπτερο, ανέβεις. Εμπρός. Στο Μπούρτζι ή στο Παλαμίδι. Πάμε. Λοιπόν. Τι είναι αυτό που μου... Εμπρός. Και μάλλον... Καλησπέρα, Ακή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά μου. Ολυμπιακός από Ψαχνά. Μπράβο, φίλε μου. Ευβία. Υπάρχει. Θα έχω χάσει. Πανά τρελαθώ. Για λέγε. Είχα πάρει και την Παρασκευή, αλλά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Άμα, ναι ρε φίλε. Για λέγε. Έπεσε η γραμμή. Ναι, έτσι πέφτουν. Ναι, ναι. Όταν δεν προλάβαμε να μιλήσουμε εμείς. Όλες μιλάμε. Α, ο ίδιος είναι. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, Τάκη, γιατί ο κάθε χρόνο είμαι χαρούμενος. Είμαι πρωταθλητής. Μπράβο, ρε φίλε. Το παλικάρι. Ναι. Λοιπόν, και για όσο πιστεύω υπάρχω σε αυτή τη ζωή, κάθε χρόνο πρωταθλητής θα είμαι πάλι. Και εγώ λοιπόν, το ίδιο πιστεύω. Για φαντάσου να είχαν αυτοί τους τίτλους που έχουμε εμείς και τα κύπελα, τι θα γινότανε. Μία είναι η ομάδα στην Ελλάδα. Και μία αφιέρωση, Τάκη και Άκη, από μένα για σας και για την εκπομπή σας. Ακούστε. Τραγούδια βάλει, του Ολυμπιακού. Τι έβαλε. Περίμενε ρε. Να έχει και ένα μυστήριο. Αυτό ψάχνω να το βρω. Στόπα. Ελά ρε φιλαράκο μου, πάνω απ' όλα Ολυμπιακός ρε. Πάνω απ' όλα Ολυμπιακός. Τρίλος είναι και Θεός. Αφιερωμένο έτσι. Special. Ολυμπιακός! Τρίλος είναι και Θεός! Ολυμπιακός! Από πίσω και από μπρος. Απαρεσύνεχος. Ολυμπιακός! Δεν μπορείτε δυστυχώς. Τι λέγανε και αυτοί, μας παλιά. Τι ωραία που είχαμε κρυσάρεις απέναντι. Όλα θα τα σαρώσουμε, Τάκη κι Άκη. Να είσαι καλά, λε παιδιά. Να είσαι καλά, Τρίφωνα. Καληνύχτα, καληνύχτα, παιδιά. Πώς να είστε καλά. Γεια σου, γεια. Πώς θα λέγανε, Δημήτρη, πώς θα λέγανε. Ψαχνά, όλα σε όλα ψαχνά, χαιρετίσματα. Καλησπέρα. Εμπρός. Τι... Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Τι έγινε με τα μεσαία. Κάθισα το απόγευμα. Ναι. Και σκέφτηκε. 5 η ώρα. Τι. Και είδα το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τελευταίο παιχνίδι με το Σπανούλι. Ρε φίλε, κάποιοι τραβάγανε κάτι βιντεάκια. Άκουγες τι λέγανε. Δεν έχεις ακούσει, ε. Ναι. Πόπο, μαζιά. Πόπο, το μπου. Πόπο, ε. Πάλι, όχι, ρε, που στυπά. Πού να δείτε φέτος τι έχετε να πάθετε. Πού να δείτε φέτος. Εμπρός. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Ε, Φλόρ. Τι τελευταία γραμμή. Μέχρι... Α, όχι, μία η ώρα. Μέχρι δύο ώρα θα είμαστε. Μέχρι δύο. Μία και δέκα. Εμπρός. Κάτσε, είναι και, τα... και η εκπομπή των αλλωνών. Εμπρός. Ναι. Εμπρός. Ναι. Ακή, Κάκη, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, δεν σας ακούω καλά, γιατί σας βλέπω από το YouTube και τώρα σας παίρνω τηλέφωνο. Ωραία. Γιώργος, σήμερα 7 και έχω την ατυχία να μένω στον Γκίζη, γιατί ήρθα στο Γαβριός. Από εκεί και πέρα... Στον Γκίζη έχω πολλούς φίλους. Μια χαρά, ρε. Δεν σας ακούω καλά. Ρε Τάκη, το σύνθημα που λέγαμε στα Παόκια, ναι, τα τελικά των play-offs, λέμε στους Βούλγαρους Πακό, το τιμάτιο του 96. Που λέγαμε στο... πώς το λέγαμε, για πες. Στα τελικά το play-offs, λέμε στους Βουλγαρούς Πακό, ναι, και το πρωταθλήμα. Θα γίνει ερυθρόλευκο εδώ μέσα στο Παλίρο. Ναι, πολύ καλό, ναι. Δίχως Τάλιρο και μες στο Αλέξανδριο. 46 στίχους Μπινελίκη. Ναι, ρε φίλε. Το θυμάστε στο μπάσκετ. Όχι Μπινελίκη. Αυτό, γιατί δεν έχει επιστροφή. Ναι, α. Θες πες εσύ, λοιπόν, γιατί παιδιά, δεν σας ακούω, σας αγαπώ πάρα πολύ. Μίλας, Ολυμπιακός σειρά 7, Ρεμπέτες, Μάρκος Μαυρακάρης, Ανέστης Δελιάς, φοβερή κουλτούρα Πειραιάς, αιώνια. Και τι άλλο να πω, καλή συνέχεια. Η τετράστη του Πειραιά. Έλα ρε φιλαράκο, φοβερό. Η τετράστη του Πειραιά, φίλε μου. Ναι ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Δημήτρη, λέγομαι, από Πάτρα είμαι. Τι είσαι. Πάτρα ή Μάτρα. Πάτρα. Πάτρα. Έλα, Δημήτρη, πες.
Τι προμάγκες, έχω να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είναι φοβερή. Είσαι δυναμική ομάδα εκεί πέρα. Και εκεί να τα λέτε να τα βγουν μερικοί μερικοί, γιατί έχουν βγάλει πολύ γλώσσα. Γι' αυτό είναι ο Ολυμπιακός να την κόβει. Ολυμπιακός καμένος είμαι, Μάγκης. Το δωμάτιο μου έχει πάρει φωτιά. Για λέγε. Τι να πω, τίποτα, απλώς. Έχουν βγει πολλά παό και εκεί, βάζελοι και λένε. Εδώ που βγαίνουν οι πικραμένοι, δεν πειράζει ρε φίλε. Τι να κάνεις, δηλαδή καταλαβαίνεις, άκου τώρα, με αυτούς που βγαίνουν, καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί ότι έχοντας αυτούς ο παδούς δεν πρέπει να πάρουν τίποτα ποτέ. Ναι. Σίγουρα αυτό, ναι, γαμά. Κάθε χρόνο και καλύτερα είμαστε μαγκές. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Φέτος, φίλε, αυτή η χρονιά θα με θυμηθείτε. Εγώ το λέω 20 μέρες πριν το. Πότε παίζουμε πρώτο προκριματικό. Το λέω λίγο πιο νωρίς. Θα γίνει της κακομοίρας. Θα πάθουν αυτό που ζητάνε οι ίδιοι. Θα τα δείτε. Θα γίνει καλύτερα. Σίγουρα. Ολυμπιακός είμαστε, δεν είμαστε ρήμοι. Γεμάτο Καραϊσκάκι και τίποτα άλλο. Και είμαστε γεμάτοι. Και γεμάτοι. Με το ready. Εντάξει φίλε μου, καλό βράδυ. Πάμε σαν τη ο Μπαμπακάρης. Να τα. Έλα ρε φίλε. Εμπρός. Ο Δελιάς, ο Παγκιουγκζής. Τα καρέσει, μ' ακούς. Πες μου ότι μ' ακούς ρε Τάκη, πες μου. Έλα ρε φίλε, λέγε. Ωραία. Λοιπόν, πήρα να σας πω ένα πολύ όμορφο βράδυ να έχετε, να περνάτε καλά. Εγώ Πειραιώτισσα είμαι, Ολυμπιακάρα εννοείται. Είμαι και λίγο προοδευτική επειδή μένω εδώ στα μέρη αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γιατί το λες έτσι, Ρετάκι. Δεν πειράζει που είσαι προοδευτική, πού το κακό. Όχι, ρε παιδί. Εμένα μοιάζει να είσαι και πολύ Ολυμπιακό. Αλλά είμαι Ολυμπιακάρα επειδή με Πειραιώτισσα. Τέλος, τελειώσαμε. Το όνομά λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μια αφιέρωση τρελή. Ναι. Ένα τρελό αντεγιά στον πρώην μου. Τον Νικόλα, άμα ακούει, σε παρακαλώ, άμα μου κάνεις αυτή τη χάρη, θα σου στείλω ευχές πολλές. Ναι, το όνομά σου. Για σένα και την ομαδάρα. Το όνομά σου, είπα να ακούσει. Το όνομά σου. Πρέπει να το πω το όνομά μου, άκου, ας πω κάτι. Αν δεν ακούσω τη φωνή του πρώην σου, Βάζελος είναι. Δεν είναι ο Βάζελος, Ολυμπιακός είναι, ρε. Πώς θα πω, ρε φίλε, ρε κοριτσάρα μου, πώς θα πω εγώ στο Ολυμπιακό αντέγια. Τι, δεν σ' ακούω καλά, Τάκη. Άκου, άκουσα. Δεν γίνεται να πω αντέγια σε έναν Ολυμπιακό. Έχεις δίκιο, αλλά για μένα δεν θα το κάνεις. Που σε γλίτωσα μια φορά στο σοκολάτα, μα θυμάσαι ένα βράδυ και κάναμε ένα ωραίο θεατράκι. Εμένα, κόριτσι μου, μήπως με μπερδεύεις. Όχι, εσύ ήσουν, Τάκη, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα δυνατά. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τάκη, πες το για μένα το αντέγια, όχι για τον Ολυμπιακό. Πες το για τον Νικόλα, έτσι, επειδή μου την έσπασε εμένα. Έτσι, την έσπασε Τάκη άλλος. Ολυμπιακή και δύο, πες ένα τέτοιο. Δεν γίνεται, κορίτσι μου, δεν γίνεται το πως Ολυμπιακό και γυναίκα και άντρα, δεν γίνεται. Άντε, αδερφέ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Δεν γίνεται, ρε, πώς θα πω εγώ. Δεν σου πάει, πώς θα γίνεται, δηλαδή αυτό γίνεται και εσύ ξέρεις το. Όχι. Άσου, καλησπέρα. Πες του και εσύ ότι είναι Βάζελος. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Μαστουράσα και σένα δεν υπάρχει. Τα έχω χάσει πάντα τρελαθώ. Θρυλέ σ' αγαπώ. Το τι έχει να γίνει εφέτος στο Καραϊσκάκι δεν υπάρχει. Θα με θυμηθείτε, άμα σας λέω ψέμα θα με θυμηθείτε. Εμπρός. Δεν είναι σωστό να βρίζουμε άλλο σε ένα γήπεδο για 90 λεπτά. Δεν είναι σωστό. Εμπρός. Ο Μπάτης, ο Βαβακάρης, ναι, ο Παγιουτζής. Έτσι. Η τετράς του Πειραιά, έτσι. Εμπρός. Και ο Δελιάς. Ο Νταλάρας ήτανε. Μην το ξεφτιλίζεις. Όχι, ήταν πιο μετά. Άσε με τώρα. Μιλάμε τώρα για την... Άσε, δεν το ξεφτιλίζω. Η τετράς του Πειραιά. Να προσέξεις πως λες τη λέξη. Δεν το ξεφτιλίζω. Απλά είχα δει και κάτι τέτοια ρεμπέτικα τραγούδα και ο Νταλάρας. Αν θυμάσαι. Εμπρός.
Αυτοί ήταν οι ίδιοι ρεμπέτε. Ναι, ρε παιδί, με τα δικά του τραγούδια τραγουδάγε. Άλλο το τραγούδι και άλλο και η ζωή. Κατάλαβε όλη η κουλτούρα. Ναι, σωστό αυτό. Ο άλλο μόνο τραγούδαγε. Άλλο τραγούδαγε η παρεάκι. Τραγούδαγε. Δεν είπατε η παρέα του. Και πήρανε το κατρουτσάκι του. Εμπρό. Τι να διάβγω, λέμε. Και αυτή είναι η ιερατέρατα. Για μένα είναι όπως η Αγγελόπουλη στον Ολυμπιακό. Ενώ την πεντάδα τον Αγγελόπουλη. Η Αδριανόπουλη. Η Αδριανόπουλη και τον Αγγελόπουλη. Μπερδεύτηκα με. Όπως η πεντάδα, η Αδριανόπουλη. Έτσι. Εμπρός. Γιατί είναι και μπορεί η φιλοσοφία. Μπορεί να είναι και η ίδια εποχή, ε? Ναι, βέβαια. Γιατί είναι και η φιλοσοφία. Ακούς, είναι δηλαδή αυτό που. Σωστό. Και οι Αδριανόπουλοι εκφράζανε τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Ναι. Την παλικά. Περίμενα, μάθουμε πέντε πράγματα. Κάτσε, τώρα σε πιάσει βιασύνη. Τώρα σε πιάσει βιασύνη. Έχει καταλάβει πώ το είπα. Έτσι το είπα. Εγώ το είπα για τον Ταλάρα του τραγούδα. Καμία σχέση ο άνθρωπο με αυτού του ανθρώπου. Ναι, άλλο αξιόλογο. Αλλά τώρα. Ναι, άλλο τον άνθρωπο. Αυτοί το υποστηρίζανε τα τραγούδια του και ήταν μέσα από τη ζωή του. Δεν με γράμμε καλησπέρα. Ναι, ο άλλο τα πει μετά. Έχει απόλυτο δίκιο. Μην τα μπερδεύουμε. Εμπρό. Και η Ανδριανόπουλη το ίδιο. Αυτό που είπε. Εμπρό. Να ρε που φαγώθηκε, θα μάθανε και χωρίς πράγματα κόσμο. Και ύμνος με μπουζούκια είχε ο Ολυμπιακός, δεν είχε ναι. Με σφυριχτράκια. Ναι, γιατί. Βογιατζή και ναι. Να έχουμε να λέμε. Σφυριχτράκια τώρα. Και ψέματα και στίχους από ψέματα. Άλλο, μέσα στα ψέμα οι στίχοι. Εμπρός. Οι τρομπέτες, μέσα στα τζαζ είμαστε και μέσα τέτοια. Σου λέω, για πολύ μπροστά. Εμπρός. Έλα φίλε. Έλα. Ναι, εσύ. Άντε να δούμε γιατί μας διέκοψες. Που φαγωθιέλα, φίλε μου. Πάμε. Έλα. Άντε, καλά. Έλα, ναι, έλα. Για μόλα, για λέσα. Γεια. Εσύ, τα ακούς το, βλέπεις όταν κάνουμε μια συζήτηση ιστορικής φύσεως. Τι ειρωνεύεσαι. Διώχτωνα, ρε, που σου λέω, να, χάρη σε εσένα το κράτησαμε. Και ειρωνεύεσαι. Έλα να υπογράψεις την απόλυσή σου. Έλα, πήγαινε στον 7ο που έλεγα. Κύριε Σκυδαφέρη. Θα πάρω τον πρισίμ για δίγασε. Καταρχήν αυτό έχει μείνει στην κασέτα. Ρε, ναι, έλα, στην DDK και ναι. Αυτά. Τώρα έχει προχωρήσει. Ρε. Και τι κασέτε που βάζαμε εκεί μέσα. Τη διαφήμιση. Αυτό το μάλλον έχει κλείσει την DDK 200 χρόνια. Λέει μην κάνει διαφήμιση. Μα είναι δυνατόν. Ρε, δεν υπάρχει. Ρε, εσύ, δεν υπάρχει πια. Αυτή η εταιρεία που έβγαζε και τι κασέτε έχει κλείσει 30 χρόνια πριν. Και είσαι εκεί με τις μεγάλες που τους έβαζες εκεί στο... Τις μπομπίνες. Τις μπομπίνες. Άσε ρε. Ρε εσύ που έχεις μπομπίνες. Φύφηκες για τη διαφήμιση. Ναι, για τη διαφήμιση, ναι. Γιατί μήπως κλείχες για το νερό που πίνω. Ε, εδώ μιλάω. Φύφηκες. Ε, μα τι μου λες τώρα. Άσε ρε μωρέ. Άσε τώρα. Πολύ αυστηρότητα. Μας έχετε... Άλλο γράφει εδώ, άλλο νερό έχω μέσα όμως. Καταλαβες. Ούτε καν νερό. Να, και άμα θες και διαφήμιση, ορίστε. Πάρε μια κόκκινη κάρτα. Πάρε και μια κίτρινη. Χρυσή είναι. Α, χρυσή. Σιγά μην έπιανε κίτρινο. Εντάξει είμαστε. 24 κρατήων. Ωραία. Δεν φάει, δεν χαλάει. Λεφτά δεν έχετε μαζί σας. Τη βάζει στο μηχάνημα. Έτσι πάει. Ναι, που είναι για τους γίγαντες στο μηχάνημα. Ναι. Ορίστε. Θα πάμε μια μέρα, ρε. Ορίστε. Τώρα θα πάμε μια μέρα, δεν ειρωνεύτηκε. Όταν... Εμπρός. Μας είπε πιρώτικα, πεντακάθαρα. Πιρώτικα θέλει. Κρυστάλλινα. Έλα, πάει, από το πήρε σε σουβλατζίδικο. Το καλό είναι ότι περνάς καλά εσύ. Εκεί στο σουβλατζίδικο κάτσε. Γεια και να δεν κατάλαβα. Τι, έτσι ήταν μετάδοση τηλεφωνική. Καθαρή τη ρόπιτα, λέει, έφαγα. Τι. Τι δεν πει, τα δηλώσει αγγελό που λέγε, λέγε άνθρωπο. Α, δεν καταλαβαίνω. Αλλά δεν ακούω τα νικολά. Όλο μπερδεύομαι και νομίζω ότι το έχει βάλει τηλεθεατή. Λοιπόν, μαγκέ, τη Δευτέρα πάλι μαζί, την Παρασκευή μαζί. Έτσι όπω τα πάμε για τα εισιτήρια. Από αύριο πάλι πηγαίνετε. Τι δεν χρειάζεται να το πω. Κάθε μέρα πάνε 1000 με 1300 άτομα. Τίποτα. Φέτο αυτό είναι το. Στο... Γεμάτο Καραϊσκάκι. Θα... Γεμάτο σεφ, γεμάτο ρέντι. Αυτά του πονάνε. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε για άλλη μια φορά. Α. Ό,τι τους πονάει. Ξέχασα ένα γήπεδο εκεί. Την Γλυφάδα. Και γεμάτο Παπαστράτιο. Παπαστράτιο. Παίζουμε και στην Γλυφάδα. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έχουμε, έδρα και ωραία. Καλό βράδυ, μαγκές. Καλό Σαββατοκύριακο.